Αυξημένο το ενδιαφέρον για εμβολιασμό τις τελευταίες μέρες του 2021. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή των νοσηλευτικών υπηρεσιών, το τελευταίο τετραήμερο έχουν διευθετηθεί 8.000 ραντεβού, ενώ μαζική είναι η προσέλευση των πολιτών και στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης. Πολύ σύντομα θα ανανεωθούν οι αριθμοί των εμβολίων για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος τώρα μέσα στις διακοπές. Στα κέντρα walk-in χορηγούνται μόνο εμβόλια της εταιρείας Moderna. Οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν σκεύασμα άλλης εταιρείας θα πρέπει να διευθετήσουν το ραντεβού τους μέσω της πύλης εμβολιασμού. Το 87% αγγίζει το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυσμού 5 ετών και άνω που δύναται να εμβολιαστεί πλησιάζει το 73%. Το ποσοστό των μαθητών 16 με 17 είναι 53,7 και το ποσοστό 12 με 15 των μαθητών 42,7. Τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής, μέχρι χθες, 5 με 11 χρόνων είναι 511 και τα ραντεβού είναι περισσότερο από 900. Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των παιδιών ηλικίας 5 με 11 ετών, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, προχωρεί στη λειτουργία μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες. Όλες οι πληροφορίες και τα ωράρια λειτουργίας των κέντρων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Αντένα.